Ναι, να αρχίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ για σήμερα είπαμε θα είναι το μάθημα, θα αναφερθούμε κυρίως στην καρδιά και στα αγγεία ανώτικα των άκρων. Λοιπόν, κάτσε να οργανωθούμε λίγο. Οργανωθήκαμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το σύστημα, η καρδιά είναι το κεντρικό, ας πούμε, όργανο του καρδιακού συστήματος. Και έχει τις εξής λειτουργίες. Πρώτον, μεταφέρει οξυγόνο και άλλους μεταβολίτες, έτσι, διοξείδιο κλπ. Απομακρύνει τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού, τα παραπροϊόντα. Μεταφέρει τα πάντα μεταξύ των οργάνων, από και προς όργανα, κυρίως τις ορμόνες. Έχει σημασία μεγάλη διατήρηση του pH του σώματος, γιατί όπως σας είχαμε πει στην αρχή, χωρίς ομαλό pH δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία σωματική λειτουργία. Διατηρεί την θερμοκρασία του σώματος επίσης, πάρα πολύ. Και εντάξει, μέσω των κυττάρων του αίματος προλαμβάνει πράγματα παθήσεις όπως είναι η φλεγμονή μέσω των κυττάρων του ανασωλογικού συστήματος. Άρα όλα αυτά τα κάνει το σύστημα το καρδιακό. Λοιπόν, πώς οργανώνει τώρα λοιπόν. Ένα κομβικό είναι σε οργάνωνο η καρδιά. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά αίμα που έρχεται από την περιφέρεια προς την καρδιά, έτσι, και αίμα που από την καρδιά πηγαίνει στους πνεύμονες και επιστρέφει. Και τέλος, αίμα που από την καρδιά μεταφέρεται στα περιφερειακά όργανα για να γίνει η άρδευση των αυτών και η μεταφορά οξυγόνου. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά με κόκκινο είναι το αίμα το οποίο έχει υψηλή οξυγόνωση και με μπλε αυτό που έχει χαμηλή οξυγόνωση. Η κυκλοφορία επομένως του αίματος διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τη μικρή, τη λεγόμενη, η πνευμονική και τη μεγάλη, η συστηματική. Δηλαδή, πνευμονική είναι αυτή. Το αίμα που πάει από την καρδιά στους πνεύμονες και επιστρέφει. Η συστηματική κυκλοφορία, η λεγόμενη μεγάλη, είναι το αίμα που απάγεται από την καρδιά, μεταφέρεται στα περιφερειακά όργανα, γίνεται ανταλλαγή οξυγόνων και μεταβολητών και επανέρχεται στο αίμα. Μικρή μεγάλη. Έτσι. Άρα, πνευμονική η μικρή και η μεγάλη συστηματική. Εδώ θα διαβάσετε και θα μπουν ερωτήσει όλε από αυτό. Έτσι. Ουσιαστικά, η ερώτηση θα είναι παράδειγμα: η δεξιά καρδιά, το δεξιό μέρος καρδιά, ανοίξει την πνευμονική ή στην συστηματική κυκλοφορία. Εννοείται. Και η αριστερά κοιλία, και η αριστερά καρδία, δηλαδή, το αριστερό μέρος καρδιάς, ανήκει στη συστηματική ή στη μεγάλη κυκλοφορία. Εντάξει. Είναι σαφές. Θα το πούμε λίγο καλύτερα σε συνέχεια, λεπτομερώς. Πρώτον, έχουμε την πνευμονική ή μικρή κυκλοφορία. Είμαστε εδώ. Μπλε. Με μπλε. Έτσι. Στο δεξιό κόλπο, πνεύμονες και επιστρέφει το αίμα στην αριστερό κόλπο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια να δούμε. Ενώ η συστηματική μεγάλη είναι από την αριστερά κόλπο κοιλία, μεταφέρει το αίμα στην αορτή και στην περιφέρεια για να επιστρέψει. Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία. Πνευμονική ή συστηματική. Επομένως λοιπόν, και πάλι λίγο με πιο καλό διάγραμμα, ας πούμε, πιο απλό διάγραμμα, δεξιά καρδιά, δεξιά καρδία, έτσι, δεξιό τμήμα της καρδιάς. Μεταφέρεται το αίμα στην πνευμονική αρτηρία, έτσι, στους πνεύμονες και επιστρέφει από την πνευμονική φλέβα. Και μεταφέρεται που στον αριστερό κόλπο, θα το πούμε μετά συνέχεια. Το αίμα που είναι μετά πλούσιο οξυγόνο, το κόκκινο, μεταφέρεται από την αορτή στη συστηματική κυκλοφορία και επανέρχεται στην δεξιά καρδιά. Διαφορά. Πώς λέτε, το αίμα που ξεκινάει από το δεξιά κοιλία για να πάει στους πνεύμονες, ενώ έχει χαμηλή οξυγόνωση, λέγεται αρτηρία. Δεν λέγεται φλέβα. Έτσι, είναι ένα παράδοξο. Αντίθετα, το αίμα που έρχεται από τους πνεύμονες στην καρδιά, ενώ είναι οξυγονωμένο, δεν λέγεται αρτηρία, λέγεται φλέβα. Πάμε μόνο στο βασικό όργανο του συστήματος, την καρδιά. Γιατί βασικά είναι ένα όργανο που συσπάται, έτσι, αποτελούμενο κυρίως από το μυ που λέγεται μυοκάρδιο και δράσει αναντλία. Το μέγεθος είναι περίπου όσο η γροθιά του ανθρώπου, περίπου 300 γραμμάρια. Λοιπόν, πόσες φορές συσπάται. Αν υποθέσουμε ότι συσπάται κάποιος 80 φορές το λεπτό, φανταστείτε 80 φορές επί 60 δευτερόλεπτα επί 60 λεπτά. Ουσιαστικά μπορεί να συσπάται αυτό ο μυς περίπου 100.000 φορές την πέρα. Αν γυμναζόμαστε, τρέχουμε κλπ., μπορεί να και πολύ παραπάνω.
Άρα η άντληση του αίματος, το αίμα δηλαδή που έχουμε αίμα περίπου 5 με 6 λίτρα, ουσιαστικά ανακυκλώνεται και ουσιαστικά η καρδιά αντλεί 8.000 λίτρα τη μέρα. Τόσο πολύ. Επομένως λοιπόν, η ροή του αίματος εντός των αρτηριών δημιουργεί την αρτηριακή πίεση. Η καρδιά επομένως είναι το όργανο στο οποίο διαχωρίζεται η πνευμονική από τη συστηματική κυκλοφορία. Θα μπει αυτό έτσι. Πώς ξεχωρίζουμε ποιο όργανο είναι υπεύθυνο για τον διαχωρισμό τη πνευμονική από τη συστηματική κυκλοφορία. Καρδιά. Και εξασφαλίζει την ροή του αίματος προς τους ιστούς και συνέχεια από τους ιστούς. Έτσι. Άρα λοιπόν η καρδιά, η παροχή του αίματος δεν είναι σταθερή. Προφανώς μεταβάλλεται σημαντικά. Η καρδιά μπορεί να μεταβάλλει το ρυθμό της, δηλαδή τη συχνότητα συστολής, αλλά και τη δύναμη σύσπασης, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού σε μεταβολισμό. Μπορεί να αυξηθεί η παροχή της καρδιάς, δηλαδή ο όγκος που εξωθείται κάθε λεπτό, έως 500%. Αν κάποια πάθηση βλάψει το μυοκάρδιο, είναι η πάθηση που λέγεται καρδιακή ανεπάρκεια, όπου η καρδιά δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη ροή του αίματος, την παροχή, στο σώμα. Αυτή η καρδιακή ανεπάρκεια. Άρα έχουμε μειωμένη καρδιακή παροχή. Λοιπόν, η καρδιά, πού βρίσκεται? Αυτό είναι μια εκτρομφή θωράκος, όπως βλέπετε. Βρίσκεται στο μέσο θωράκιο μεταξύ των πνευμόνων. Εδώ είναι ο πνεύμονας ο δεξιός και ο αριστερός. Πνεύμονες, παιδιά, περιέχουν αέρα, είναι μαύροι φυσιολογικά, έτσι. Αυτές οι σκιάσεις είναι οι βρόγχοι, μέσα στους οποίους έρχεται οξυγόνο, αέρας. Αυτή η περιοχή λέγεται πύλες των πνευμόνων, δύο πύλες από όπου εισέρχονται τα αγγεία. Καρδιά λοιπόν βρίσκεται στο μεσοθωράκιο, άνω του διαφράγματος, στο διάφραγμα. Διάφραγμα ή μη διάφραγμα. Βρίσκεται άνω του διαφράγματος, αντί είναι ουσιαστικά όμως αριστερά της μέσης γραμμής. Βλέπετε εδώ, είναι η σπονδυλική στήλη. Βρίσκεται αριστερά της. Ουσιαστικά σε ποια θέση? Πνάλωτρα, ποια πλευρά. Δεύτερη μέχρι την πλευρά, λίγα λέει. Λοιπόν, άρα μετρήσουμε τις πλευρές δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Άρα 7 στις 12. Άρα είναι μαζί. Και τη κεντρική θέση στο μεσοθωράκιο και αριστερά. Εδώ η κτηνορφή ανθρώπου από προφίλ, το πλάι. Σου λέγεται μπροστά του σπονδυλική στήλη, έτσι. Και είναι το στέρνο και η σπονδυλική στήλη. Μεταξύ των δύο στοιχείων αυτών. Αν τη δούμε λοιπόν την καρδιά, επιφανειακά έχει τρεις επιφάνειες. Μία πλευρά που είναι προς το στέρνο, μπροστά, στέρνο αυτή η πλευρά, στέρνο και μπροστά. Μία επιφάνεια την κάτω που είναι η διαφραγματική και μία αριστερή επιφάνεια που είναι η πνευμονική η λεγόμενη. Ουσιαστικά έχει αυτή την εικόνα όπως βλέπετε δεξιά. Αν κόψουμε ένα κομμάτι από το τείχομα της καρδιάς, θα δούμε αυτή την εικόνα. Ένας μυς με μεγάλη αγγείωση περιβάλλεται κάποιες μεμβράνες. Ποιες είναι οι μεμβραχητώνες της καρδιάς? Έχουμε λοιπόν στον ιστορικό χειδό, είναι το ενδιάμεσο μάλλον, είναι το μυοκάρδιο, ο μυϊκός ιστός. Έχουμε το ενδοκάρδιο που είναι η στιβάδα που βρίσκεται σε επαφή με το αίμα. Το περικάρδιο που βρίσκεται εξωτερικά της καρδιάς, που είναι οι νόδες ή όροδες. Έτσι. Και τέλος το επικάρδιο που είναι επί της καρδιάς. Άρα, βασικοί χειτώνες, περικάρδιο, έτσι, περικάρδιο 1, επικάρδιο 2, μυοκάρδιο 3. Το ενδοκάρδιο είναι μια μεμβράνη, σου λέω, που επενδύει τις κοιλότητες της καρδιάς. Μεταξύ του περικαρδίου και του επικαρδίου είναι η λεγόμενη κοιλότητα που λέγεται περικαρδιακή, αυτή εδώ, στην οποία υπάρχει ελάχιστο υγρό συνήθως. Αν το υγρό αυτό αυξηθεί, έχουμε τη λεγόμενη περικαρδίτιδα ή συλλογική περικαρδιακή. Καλύτερη δομή. Ο μυοκάρδιο έχει τώρας. Το ενδοκάρδιο είναι η επένδυση εσωτερική του μυοκαρδίου. Έχουμε εδώ εξωτερικά περικάρδιο ινώδες και περικάρδιο ορόδες. Και τέλος το επικάρδιο. Ανάμεσα αυτούς είναι η κοιλότητα η περικαρδιακή, που έχει ελάχιστη ποσότητα υγρού. Αυτό σε παθήσεις μπορεί να αυξηθεί σημαντικά και να μην αφήνει την καρδιά να συσταλεί και πρέπει να παραγγελθεί. Άρα αυτή είναι η κοιλότητα περικαρδιακή. Βλέπετε, περιβάλλει την καρδιά με ελάχιστη ποσότητα υγρού περικαρδιακού. Έτσι είναι η εμφάνιση, αν κόψουμε την καρδιά στη μέση, αυτή είναι η εμφάνιση. Εδώ το μυοκάρδιο,
Έτσι, έχει, στο κεφάλαιο των κοιλιών, βλέπετε, έχει διάφορες μύες και διάφορες χορδές, τενόντες που συνδέονται με τις βαλβίδες. Βλέπουμε συνέχεια αυτά. Αυτή είναι η εικόνα της καρδιάς. Έτσι. Πώς η δομή του μυοκαρδίου, το έχουμε αναφέρει, δεν είναι ίνες, ενώ είναι γραμματές ίνες, δεν είναι παράλληλες όπως στους κεντρικούς μύες. Έχουν οι μύες, έχουν σημαντικό αριθμό συνδέσεων, gap junctions μεταξύ των ινών, έτσι ώστε να μεταφέρεται το ηλεκτρική διαίρεση ταχύτατα και να έχουμε μεγάλη ταχύτητα συστολής. Άρα, έχουν τους χαρακτήρες συγκητίου το μυοκάρδιο. Δηλαδή, οι ίνες όλες επικοινωνούν μία με την άλλη. Δεν είναι παράλληλες ανεξάρτητες όπως την καρδιά. Έτσι. Έχουμε, επομένως, ενδιάμεσες συνδέσεις πάρα πολλές που διευκολύνουν την αγωγή του ερυθρήματος, του ηλεκτρικού ερυθρήματος. Άρα, αυτές είναι διαφορές μεταξύ σκελετικών μυών και μυοκαρδίου. Έτσι. Η βασική νεύρωση είναι λοιπόν στους μυες σκελετικούς είναι τα νεύρα, οι ίνες, τα πρόσθετα κέρατα του νοτιού μυελού είναι σωματική, είναι εκούσια στη σύσπασή τους. Ενώ η νεύρωση του μυοκαρδίου προέρχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και λειτουργεί είναι ακούσια. Έτσι, για να συσπαστεί οι σκελετικοί μύες πρέπει να δώσει εντολή ένας κεντρικός νευρώνας στον εγκέφαλο ή στο νοτιό μελό να συσπαστεί η σκελετική μυοκίνα. Ενώ στο μυοκάρδιο έχουμε τα λεγόμενα αυτορυθμικά κέντρα, είχαμε το βηματοδότη, παράγει ηλεκτρική διέγερση η οποία οδηγεί τελικά την καρδιά σε σύσπαση. Έτσι. Αυτή είναι μια εικόνα πάλι. Έτσι, έχουμε γραμματές ίνες, ανάμεσα τους έχουμε γλυκογόνο, ένα πυρήνα και διάμεσα πολλά μιτοχόνδρια. Έτσι. Αυτές οι συνδέσεις αυτές είναι μεταξύ των γραμματών ινών του μυοκαρδίου. Έχουμε ένα πυρήνα και ενδιάμεσες συνδέσεις μεταξύ των ινών του μυοκαρδίου. Έτσι. Πάλι πως αυτές οι διάμεσες συνδέσεις είναι έτσι λέγονται, είναι πτυχές που έχουμε σημαντικά δεσμοσωμάτια και gap junctions με τον οποίο κανάλι δηλαδή, μέσα από τον οποίο γίνεται αγωγή ιόντων και ταχεία κινητοποίηση των σύσπαση. Και βέβαια πάρα πολλά μυτοχόνδρια, όπως βλέπετε εδώ, γιατί όλη η διαδικασία έχει ανάγκη μεγάλης ενέργειας. Υπενθυμίζω ένα χαρακτηριστικό της μυϊκής ίνας του μυοκαρδίου, ότι δεν κοπώνεται, ενώ οι σκελετικές ίνες κοπώνονται. Ένας λόγος που δεν κοπώνονται είναι μεγάλη παραγωγή οξυγόνου, μεγάλη αγγείωση, μεγάλη παραγωγή ενέργειας και η ειδική κατασκευή αυτή. Πάλι θα τα δούμε σωμάτια. Έτσι, είπαμε, μία ίνα, δεύτερη ίνα μυοκαρδίου, συνδέονται με περιοχές που λέγονται δεσμοσωμάτια, αυτό εδώ, έτσι ώστε να υπάρχει σύνδεση και ταυτόχρονη σύσπαση. Έτσι, gap junctions και κανάλια, ίνες που τα συνδέουν και δεσμοσωμάτια. Και τώρα η καρδιά λοιπόν έχει τέσσερις κοιλότητες. Έχουμε δύο κόλπους, δύο κοιλίες. Οι κόλποι είναι στο ανώτερο τμήμα της καρδιάς και οι κοιλίες στο κατώτερο. Οι κόλποι ουσιαστικά δέχονται και προωθούν το αίμα στις κοιλίες. Εδώ είναι ένας κόλπος, μάλιστα. Εδώ είναι η κοιλία. Το αίμα από τους κόλπους μεταφέρει τις κοιλίες, οι οποίες στις επόμενες εξωθούν το αίμα. Βλέπετε το πάχος του τυχόματος του μυοκαρδίου της κοιλίας είναι μεγάλο, ενώ του κόλπου μεγάλο, ενώ του κόλπου είναι λεπτό. Άρα, δύο κόλποι, δύο κοιλίες. Τέσσερις κοιλότητες δηλαδή. Εδώ βλέπουμε τη δεξιά κοιλία με μπλε καρδία και την αριστερά καρδία με κόκκινο. Ο διαχωρισμός των δύο αυτών γίνεται με το μέσο κολπικό διάφραγμα που είναι λεπτό και το μέσο κοιλιακό διάφραγμα που είναι λεπτό. Έτσι. Ο δεξιός κόλπος έχει μία είσοδο κάτω κυλιφλέβα και μία τετράνω κυλιφλέβα που δέχει το αίμα. Γεμίζει, το αίμα προωθείται στη δεξιά κοιλία, ο οποίος εισπόμενο το αίμα μεταφέρεται στους πνεύμονες. Στον αριστερό κόλπο έχουμε πιο πολλές εξόδους, πνευμονικές φλέβες, έρχεται το αίμα, προωθείται στην αριστερά κοιλία, ο οποίος εισπόμενο το εξοδεύει στην περιφέρεια. Άρα έχουμε αυτή τη διαμόρφωση, αν δούμε την καρδιά στη μέση. Πάμε, κόλπος, δεκόλπος, δεξιός. Εδώ, δεξιός κόλπος αυτός. Έτσι, λοιπόν. Έχουμε ένα σχήμα κυβοειδές, έτσι. Δέχεται αίμα από την κάτω κυλιφλέβα και την άνω κυλιφλέβα. Έτσι. Και διαχωρίζεται από το δεξιά κοιλία με την τριγλόχινα βραβίδα.
Έχει τρεις γλωσσίνες, τρία διαφραγμάτια. Το αίμα μπαίνει, αυτό εμποδίζει την παλινδρόμηση, συσπάται η κοιλία και μεταφέρει το αίμα στην περιφρονική αρτηρία. Δεξιά και αριστερή. Εδώ σε μεγάλη υπεγέθυνση, δεξιός κόλπος, εδώ είναι η βαλβίδα η τριγλόχινα. Αντίθετα, στην αριστερά κοιλία λέγεται η βαλβίδα διγλόχινα, έχει δύο γλοκίνες, δύο πετάλια δείτε, αυτή είναι η γλοχίνα. Λοιπόν, έτσι, οι γλοχίνες, όπως βλέπετε, συνδέονται με τους θηλοειδείς μύες με τενόντες χορδές, οι οποίες εμποδίζουν την παλινδρόμηση. Αν έχουν μύες σε αυτή χαλάσει, κοπεί, ή οι γλοχίνες έχουν κοπεί για λόγο ή χαλαρώσει, έχουμε παλινδρόμηση. Φύσημα το λεγόμενο. Παλινδρόμηση αίματος από την κοιλία στον κόλπο. Και αυτή είναι η διαμόρφωση. Πάλι σε τομές, εδώ μια βαλβίδα έχει τελώντα χορδή και ένα θηλοειδή μη. Αυτή είναι η τομή. Πάλι από πάνω, αν δούμε την τριγλόχινα, εδώ είμαστε εδώ. Τριγλόχινα εδώ. Το όριο δεξιάς κοιλίας με δεξιό κόλπο. Βλέπετε, έχουμε μία γλοχίνα, μία, δύο, τρεις γλοχίνες. Βλέπετε. Αντίθετα, στον αριστερή πλευρά, αριστερά καρδιά, έχουμε τη διγλόχινα ή μητροειδή βαλβίδα. Έχουμε δύο γλοχίνες. Βλέπετε εδώ. Αυτό έχουμε, είναι αυτό εδώ. Και η τριγλόχινα είναι εδώ. Εντάξει, είναι σαφές. Αυτό θα μπει πάντα στις εξετάσεις, έτσι. Ποια είναι η μητροειδής, έχει δύο ή τρεις γλοχίνες. Πώς γίνεται, πώς δουλεύει. Αίμα έρχεται από τον κόλπο στην κοιλία, συσπάται η κοιλία, κλείνουν οι γλοχίνες, οπότε παρεμποδίζεται η παλινδρόμηση του αίματος. Εντάξει, είναι σαφές. Με κύτταρο οι γλοχίνες. Αν ανεπαρκεί, επομένως, είμαστε εδώ, στο φυσιολογικό. Φυσιολογικό εδώ. Εδώ είναι η βαλβίδα, η τριγλόχινα. Αν έχουμε βλάβη, διάταση, οτιδήποτε, ή βλάβη στους μύες τους, λοιπόν, έχουμε παλινδρόμηση εδώ. Διάταση της τριγλόχινας. Παλινδρόμηση. Αν ανεπαρκούν ή έχουν πάθει βλάβη οι μύες θηλοειδείς, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη παρεκτόπιση. Δηλαδή, απώλεια, διαφυγή. Άρα, ενώ έρχεται αίμα, λοιπόν, στον κόλπο, δεν φτάνει αρκετό αίμα στην κοιλία και άρα δεν εξωθείται αίμα για οξυγόνωση. Άρα κύριε, από αυτό το μεσαίο είναι το φύσιμα που είπατε. Φύσιμα είναι κάθε ανώμαλη ροή. Έτσι, λοιπόν, στην καρδιά. Όταν έχεις παλινδρόμηση, λοιπόν, και η ροή αντί να είναι ομαλή γίνεται διαταραγμένη, ακούς ήχο. Αυτό που ακούς όταν ακούς την καρδιά, στην ακρόαση, έχω νομίζω μετά, έχω μετά βίντεο. Έχω ακουστικό βίντεο με ήχο. Αυτό που ακούς όταν κάνεις ακρόαση καρδιάς, ακούς το χτύπο της καρδιάς και τις βαλβίδες που κλείνουν. Αν έχουμε, η βαλβίδα δεν κλείνει, ακούς το φύσημα, το λεγόμενο. Αυτό είναι φύσημα. Παλινδρόμηση αίματος. Γι' Εντάξει. αυτό λένε σαν συμβουλή σε όσους έχουν φύσημα να μην σηκώνουν βάρη, γιατί μπορεί να προκληθεί θέμα επειδή το αίμα δεν μετακινείται σωστά. Κοιτάξτε, υπάρχουν και σε συνήθως τα φυσήματα σε εφήβους και λοιπά και νέους αθλούμενους είναι λειτουργικά. Οφείλεται στην ταχεία ροή του αίματος. Δεν είναι Α, κατάλαβα. παθολογικά. Το παθολογικό φύσημα πρέπει να έχει και παθολογικό τρίπλεξ. Να το βλέπουμε τη βλάβη της καρδιάς. Άρα σε αθλητές τα πιο πολλά φυσήματα, δηλαδή ήχοι, φυσήματα έχουν αυτή την. Κάνω. Αυτή είναι η, γι' αυτό λέγονται φυσήματα. Ναι, κατάλαβα. Τα πιο πολλά είναι καλοήθη. Έτσι, δεν έχουν δομική βλάβη. Εδώ μιλάμε να έχει βλάβη, έτσι. Έχει χαρακτηριστικό ύφισμα. Εντάξει. Ναι, Άρα δεν ευχαριστώ. ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ναι. Πρέπει, εφόσον έχει κάποιο ύφισμα, να εξεταστεί από τον κατάλληλο καρδιολόγο και να μα δώσει το OK. Πάμε παρακάτω. Άρα, είμαστε τώρα στη δεξιά κοιλία. Δεξιά κοιλία εδώ. Είπαμε, κόλπο δεξιό τον είπαμε. Περνάει από την τριγλόχινα και πάμε στην δεξιά κοιλία. Συσπάται λοιπόν το αίμα, η κοιλία, το αίμα μεταφέρεται από, πάει στην πνευμονική αρτηρία. Με αριστερά και δεξιά. Πάλι στους πνεύμονες. Αυτή λοιπόν βλέπετε και πάλι εδώ η πνευμονική αρτηρία έχει την πνευμονική βραβίδα. Έχει τρεις βραβίδες. Έχει τρεις μπινοειδείς. Αυτή μεταφέρει το αίμα, το χά οξυγονωμένο στους πνεύμονες. Εντάξει, σαφές. Πάει αυτό, πνευμονική αρτηρία. Πάμε τώρα. Αριστερός κόλπος, εδώ. Πάλι αυτό είναι κυβοειδές, σαν κύβος, έτσι. Λοιπόν, αυτό επικοινωνεί με την αριστερά κοιλία.
Έτσι. Λοιπόν, αυτή η βαλβίδα, όπως είπαμε, λέγεται Μητροειδής ή Διγλόχινα, γιατί έχει δύο γλοχίνες. Έτσι. Και έχει, ουσιαστικά δέχεται 4 ή 5 πνευμονικές φλέβες. Χαρακτηριστικά αυτές οι φλέβες όμως δεν έχουν βαλβίδες. Έτσι. Χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αριστερά κοιλιά. Έχουμε αφαιρέσει τελείως τους κόλπους. Είμαστε εδώ, αριστερά κοιλιά. Παπ, αριστερά κοιλιά, τίποτα άλλο. Κλασικά θελοειδείς μύες, τενόντες χορδές, βραβείτε μητροειδής. Έτσι. Εδώ, κανονικά εδώ, είναι, έπρεπε να ήταν εδώ ο αριστερός κόλπος. Και οι πνευμονικές φλέβες, 4-5. Λοιπόν, έτσι αυτή τη μορφή, οπότε το αίμα όταν έρχεται, επιστρέφει από εδώ από τους πνεύμονες, προωθείται στην αριστερά κοιλιά. Εντάξει, σαφώς, δεν υπάρχει άλλο. Η αριστερά κοιλιά αυτή, λοιπόν, βλέπετε σε διατομή εδώ, έχει ουσιαστικά είναι σχήμα κόνου. Εδώ είναι η αριστερά κοιλιά. Έχει ένα σχήμα κονοειδές, από το οποίο ξεκινάει εδώ η αορτή, κόκκινο. Η αορτή, μέσα από ένα στόμιο εδώ έρχεται, ξεκινάει την αορτιόμενη αορτική βαλβίδα, που έχει τρεις βαλβίδες, ουσιαστικά. Λοιπόν, από εδώ, με την έξοδο, ακριβώς με την αρχή της αορτικής βαλβίδας, ξεκινάνε και οι αρτηρίες καρδιάς, λεγόμενες στεφανές αρτηρίες. Θα το δούμε καλύτερα. Εδώ λοιπόν, επομένως, εδώ είναι οι αρτηρίες καρδιάς. Είπαμε, εδώ τριγλόχινα. Αριστερός κόλπος κοιλία. Δεξιός. Μητροειδής, δύο γλοχίνες, αριστερά. Η πνευμονική αρτηρία, η βαλβίδα και η αορτική βαλβίδα έχουν πάλι τρεις γλοχίνες. Τρεις. Άρα, μόνο μητροειδής έχει δύο. Γιατί έτσι φτιαχτήκαμε. Γι' αυτό συχνά, βέβαια είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά έχουμε βλάβη στη μητροειδή. Είναι αυτό που λέμε βαλβιδική ανεπάρκεια, ανοιχτή καρδιά. Αλλάζουν αυτή τη βαλβίδα και βάζουν από χείρο ή μεταλλικές παλιότερα κλπ. Άρα, είπαμε, αριστερός κόλπος, αριστερά κοιλία, το αίμα εξωθείται στην αορτή και πάει στην κυκλοφορία. Πάλι εδώ είναι η βαλβίδα της καρδιάς, έτσι. Τριγλόχινα, μητροειδής και το καθεξής. Εδώ είναι η πνευμονική βαλβίδα, έτσι, και η αορτική βαλβίδα εδώ. Πάλι από πάνω τις βαλβίδες καρδιάς. Αυτές είναι οι σχέσεις τους μεταξύ τους. Και, όπως σας είπα, εδώ, από την, με το που εκφύεται με το που, η αορτή, έχουμε άμεσα έκφυση των δύο αρτηριών, στεφανιών αρτηριών, αριστερά και δεξιά. Έτσι, άμεσα. Λοιπόν, εδώ, εμβατώ το μυοκάρδιο. Όπως είχαμε πει και στην αθλητιατική, μάλλον όπως λέμε, ότι αν η έκφυση είναι μη φυσιολογική ή αν είναι ελλειμματική, λοιπόν, η αγγίωση του μυοκαρδίου είναι μειωμένη και αυτό είναι αίτιο ευθύνη του θανάτου. Δηλαδή, παραλλαγές της έκφυσης των αρτηριών, των στεφανιών αρτηριών. Είναι αίτιο θανάτου ευφυνιδίου σε νέους. Εδώ βλέπουμε μια βραβίδα, το άσπρο λοιπόν. Βραβίδα λοιπόν, σε ανοιχτή καρδιά, κόβουν την καρδιά στη μέση και αλλάζουν τη βραβίδα, προκειμένου να δουλέψει. Εδώ είναι πώς δουλεύει η βραβίδα, έτσι. Έτσι δουλεύουν. Ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, αρτική βραβίδα. Και με τέτοιες πιέσεις. Εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος, οι βραβίδες. Έτσι. Άρα, η ροή επομένως είναι, είπαμε, από την δεξιό κόλπο, κοιλία, πνευμονικές αρτηρία δεξιά-αριστερή, αριστερός κόλπος, αριστερά κοιλία, αορτή. Εντάξει, αυτή είναι στάνταρ η φορά. Συσπαστείτε λοιπόν, ωραία, μάλιστα, ωραία, συστατικά είπαμε. Δυναμικά τώρα. Η καρδιά, όπως βλέπετε, δεν δουλεύει συγχρονισμένα. Σε διαφορετική στιγμή συσπώνται τα διάφορα στοιχεία της. Αν δουλεύαν όλα ταυτόχρονα, θα είχαμε μηδενικό αποτέλεσμα. Αν ταυτόχρονα με τη σύσπαση των κόλπων συσπώνταν και κοιλίες, δεν προλαβαίνει. Άρα πρέπει να έχει μια μικρή υστέρηση. Και εξηγούμε. Επομένως, ουσιαστικά δηλαδή στην καρδιά έχουμε δύο ταυτόχρονα λειτουργούντες αντλίες. Λειτουργούσες αντλίες. Δύο. Δεξιά και αριστερή. Ουσιαστικά. Έτσι. Έχουμε συγχρονισμένη αλλά διαδοχική σύσπαση του μυοκαρδίου. Και η ροή βέβαια θα κατευθύνεται από περιοχές που υπάρχει ψηλή πίεση προς περιοχές χαμηλής πίεσης. Προφανώς. Αν δηλαδή ο πνεύμονας, παράδειγμα, είναι γεμάτος υγρό, θα έχουμε μειωμένη ροή. Έχει δηλαδή πνευμονικό οίδημα ή αιμάτωμα ή έχει τρυπήσει ο πνεύμονας, δεν θα πάει και αίμα, γιατί έχουμε αντίσταση αυξημένη. Αν όμως ο πνεύμονας είναι φυσιολογικός, θα έχουμε εύκολη ροή από την καρδιά προς τους πνεύμονες. Άρα αυτή η λειτουργία σύσπασης
και χάλασης του μυοκαρδίου λέγεται καρδιακός κύκλος. Άρα, σε πρώτη φάση, σε διαστολή, όλοι οι κοιλώτες είναι χαλαρές και γεμίζουν αίμα, μάλιστα. Αν έχουμε σύσπαση έχουμε σύσπαση στους κόλπους και χαλάρωση στις κοιλίες. Οπότε έχουμε εξώθηση αίματος. Έτσι. Τελικά, όταν έχουμε σύσπαση της κοιλίας, έχουμε την εξώθηση αίματος από την καρδιά προς τα διάφορα όργανα. Πάλι κύκλος καρδιακός. Έτσι, είσοδος στους κόλπους, 1-2. Είσοδος στις κοιλίες, εδώ. Σύσπαση των κοιλιών και εξώθηση αίματος. Έτσι, αυτή είναι η σειρά της σύσπασης της καρδιάς. Βλέπετε, εντάξει, είναι βέβαια animation, αυτό δεν είναι αληθινό. Πώς σπάει την καρδιά, βλέπετε, προοδευτικά. Όχι ταυτόχρονα. Αριστερά είναι τριγλόχινα και εδώ, μάλλον δεξιός κόλπος και αριστερά κοιλία είναι η μητροειδής. Αυτή βλέπουμε, είναι η λειτουργία της πνευμονικής αρτηρίας και βαλβίδας. Πάλι, όπως φαίνεται, γεμίζει κάθε κοιλότητα, το αίμα το εξωθεί στο όργανο στόχος και μετά ξαναγεμίζει. Αυτή είναι η αέναη και η λειτουργία της καρδιάς. Αν κάνουμε αυτό, πώς μπορούμε να το μετρήσουμε? Μπορούμε να το μετρήσουμε με μαγνητική καρδιάς. Δίνουμε στον ασθενή λοιπόν ένα αρνηστικό, βάζουμε σε μαγνητό το μοράφο ειδικό και παίρνουμε πληροφορίες για τη λειτουργία της καρδιάς ζωντανά. Αν παρατηρείτε συχνά, αν έχουμε βλάβη ενός στοιχώματος, αυτό δεν συσπάται καθόλου. Εδώ βλέπουμε πολύ καλά εδώ πώς συσπάται η αριστερά κοιλία. Αν έχουμε έναν αθλητή ή άνθρωπο που να έχει βλάβη, να έχει τίποτα νεκρωθεί, αυτό δεν συσπάται. Το βλέπουμε χαρακτηριστικά νεκρό. Άρα αυτή είναι μια μαγνητική καρδιά. Βλέπουμε την εξώθηση από την αριστερά κοιλία στην αορτή. Αριστερά κοιλία, αορτή. Ωραία, πώς δουλεύει η καρδιά? Είπαμε, υπάρχουν κάτω κέντρα αυτορυθμικά. Πρέπει κάπως να δοθεί ένα ηλεκτρικό ερέθισμα στο μυοκάρδιο για να δουλέψει. Λοιπόν, κομβικό σε αυτό τη λειτουργία της καρδιάς, κομβικό ρόλο έχει ο λεγόμενος φλεβόκομβος με το νούμερο 1. Είναι μια περιοχή λοιπόν νευρικών κυττάρων εξειδικευμένων που βρίσκονται στο σημείο εκβολής της άνω κύλης φλέβας. Εκεί. Λοιπόν, τα κύτταρα αυτά εκπολώνονται, παράγουν ένα ερέθισμα, το οποίο, νούμερο 1, το οποίο, έτσι, ένα, φλεβόκομβος, μεταφέρεται πρώτα 2 στον δεξιό κόλπο, 2. Επίσης μεταφέρεται 3 και με ίνες συγκεκριμένες και στην αριστερό κόλπο, έτσι. Με 4, το λειτουργικό ρέθισμα μεταφέρεται στον κόμβο μεταξύ αρτηριών και κοιλιών και κόλπων. Με ίνες συγκεκριμένες που λέγεται ίνες Purkinje μεταφέρονται στο μεσοκυλιακό διάφραγμα και συνέχεια σε όλο το μυοκάρδιο. Άρα αυτή είναι ο τρόπος που μεταφέρεται άγεται το ηλεκτρικό ρέθισμα διά του μυοκαρδίου. Έτσι. Όπως ο φλεβόκομβος, ας πούμε, στο σημείο είναι ορισμένα κύτταρα συγκεκριμένα, έχουν συγκεκριμένη δομή, τα οποία ξαφνικά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να δημιουργούνται ταυτόχρονα, να πολλώνονται και να δημιουργούν ένα ηλεκτρικό ρέθισμα το οποίο μεταφέρεται στην υπόλοιπη καρδιά. Αν αυτό ο φλεβόκομβος δεν δουλέψει, έχουμε αριθμία, αν δουλεύει πολύ πιο γρήγορα. Αν ο φλεβόκομβος αυτός πάψει να δουλεύει, έχουμε ανακοπή καρδιακή. Έτσι. Εδώ λοιπόν είναι το δυναμικό ενεργείας του φλεβοκόμβου. Έτσι. Με γαλάζιο, βλέπετε. Έτσι. Λοιπόν, και στη συνέχεια με μοβ ακολουθεί η σύσπαση του καρδιακού μυός. Έτσι. Κλασικά. Εκπόλωση επομένως, μπλε και σύσπαση. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτά είναι μετρημένα ακριβώς και υπολογισμένα από ηλεκτροφυσιολόγους της καρδιάς. Ακριβώς. Με ακρίβεια μιλιβόλτ, βλέπετε. Από μείον 60 πάμε και στην 20 το δυναμικό ενεργείας του φλεβόκομβου. Και μετά με μια μικρή υστέρηση, αυτή εδώ την υστέρηση, έχουμε την σύσπαση της μυκή των ινών του μυοκαρδίου. Άρα, αυτό το δίκτυο των ινών όλων αυτών λέγεται ερυθισματαγό σύστημα της καρδιάς. Έτσι, φλεβόκομβος, έχουμε διάφορα δεμάτια που λέγεται κολπικό δερμάτιο. Μετά έχουμε το κόλπο κοιλιακό δερμάτιο του Χις, έτσι λέγεται, με τις ίνες Purkinje και διαρρέμεται σε όλο το μυοκάρδιο. Εδώ φαίνεται με καλύτερα χρώματα, όπως φαίνεται, φλεβόκομβος, έτσι. Αυτή η δέσμη Bachmann μεταφέρει στον αριστερό κόλπο, έτσι, και ούτε καθεξής. Λοιπόν,
οι δύο δεσμίδες αυτές που είπαμε. Έτσι μεταφέρεται το ερέθισμα με ταχύτητα στο μυοκάρδιο. Ερέθισμα, έτσι, μεταφέρεται και συσπάται η καρδιά ρυθμικά. Αν η σύσπαση αυτή είναι μη ομαλή ή πολύ γρήγορη, αν είναι γρήγορη έχουμε ταχυκαρδία. Αν είναι αργή, βράδυ καρδιά. Αν είναι ακανόνιστη, δεν είναι συνεχόμενη ρυθμική, λέγεται αριθμία. Αυτές είναι οι ιδιότητες των δύο του συστήματος, δεν σας διαβάσετε αν θέλετε. Λοιπόν, όταν μας βάλουμε ένα ηλεκτρόδιο στην επιφάνεια της καρδιάς ή του θώρακα, λαμβάνουμε ένα δυναμικό, ένα ρεύμα. Το οποίο ρεύμα αυτό λέγεται ηλεκτροκαρδιογράφημα και έχει αυτή τη μορφή, βλέπετε. Με P. P είναι αρχή εκπόλωση των κόλπων. Έτσι. Μετά έχουμε σύμπλεγμα QRS, έτσι, σύσπαση κοιλιών και TAF, επαναπόλωση κοιλιών. Αυτή η σχέση έχει αυτή τη μορφή, τα ρεύμα που παράγεται και συγκεκριμένη ακριβώς ορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ διαφόρων σταδίων. Άρα, εδώ πάλι καλά, βλέπουμε P λοιπόν, σύμπλεγμα QRS στις κοιλίες και T, επαναπόλωση των κοιλιών. Εντάξει, αυτό είμαστε. Και ετοιμάζεται η καρδιά πάλι. Αυτά δεν χρειάζεται να τα διαβάσετε, αλλά σας τα βάζω για να ξέρετε ότι είναι σαφώς περιγεγραμμένα. Εδώ δουλεύει, εδώ αριστερά, σύσπαση καρδιάς και καρδιογράφημα. Λοιπόν, άρα έχουμε πάνω από 60 σφίξεις το λεπτό, στο σημείο 70-80, έχουμε βράδυ καρδιά. Πάνω από 100 τάχει καρδιά. Έχουμε αριθμία. Αν έχουμε πάρα πολλές, 150-200, έχουμε μαρμαρική, κολπική ή κοιλιακή. Έχουμε μια αριθμία που έχει πάρα πολλές. Πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό εκπόλωσης. Βέβαια, το μυοκάρδιο μπορεί να συσπαστεί με ορισμένο ρυθμό. Πάνω από 120-140 σφίξεις, συσπάσεις το λεπτό, επιβαρύνεται σημαντικά. Αν το ρευματοδότης δώσει εντολή να συσπαστεί με 300 φορές το λεπτό, δεν θα ανταποκριθεί ή θα καταστραφεί. Θα πάθει καρδιακή ανακοπή. Άρα, εδώ λοιπόν βλέπετε ένα φυσιολογικό ηλεκτρογράφημα αυτό. Αν κάποιο έχει αυτό που λέμε κολπική μαρμαργή, έχει αυτή την πυρηνωτή απεικόνηση. Έτσι φαίνεται. Όταν έχουμε πάρα πολύ κολπική μαρμαργή, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλές συσπάσεις στους κόλπους. Αυτό φτιάχνει, αντάσσεται με φάρμακα. Αν έχουμε πάρα πολλές συσπάσεις στην κοιλία, έχουμε κοιλιακή μαρμαργή και είναι ένα βήμα πριν την ανακοπή. Και το θάνατο βέβαια. Εδώ πάλι εδώ, καρδιογράφημα, οι πιέσεις στις βαλβίδες, οι όγκοι στις κοιλίες και επίσης οι ήχοι που παράγονται. Είναι όλα μετρημένα με ακρίβεια. Αγκίωση καρδιάς. Λοιπόν, για να συσπάται τόσο γρήγορα έχει μεγάλη ανάγκη αγκίωση καρδιά. Η αγκίωση αυτή προέρχεται από δύο αρτηρίες. Που λένε στεφανιαίες αρτηρίες. Λοιπόν, εκφύονται λοιπόν από την αορτή. Έχουμε την δεξιά και την αριστερή στεφανιαία αρτηρία. Παραλαμβάνω, παραλλαγές αυτών των αρτηριών είναι συχνά αίτια ευνίδι θανάτου σε αθλητές. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Δεξιά. Εδώ, δεξιά στεφανιαία αρτηρία, βλέπετε. Πορεύεται επί της καρδιάς, στην λεγόμενη στεφανιαία άβλακα, πηγαίνοντας προς το δεξιό χείλος. Έτσι. Λοιπόν, δίνει κάποιο κλάδο, εδώ, και μεταβαίνει στο πίσω τοίχο της καρδιάς, δίνοντας τον πίσω κατιόντα κλάδο. Δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Και η αριστερή στεφανιαία αρτηρία, η αριστερή εδώ, αριστερή στεφανιαία αρτηρία, εκφύεται, αρδεύει γύρω στην αριστερή κοιλία και μετά την εκφυσή της χωρίζεται σε ένα πρόσθετο κατώτατο κλάδο και σε ένα περισπόμενο. Εντάξει, στάνταρ αυτά. Εδώ είναι μια εξέταση που λέγεται στεφανιογραφία. Έχουμε ένα φάρμακο, λοιπόν, το οποίο γεμίζει τις αρτηρίες, κάνουμε αξονική και φαίνονται οι αρτηρίες έτσι γεμάτες. Λοιπόν, αν έχουμε αρτηριοσκληρές, έχει φράξει με αρτηρία, έχει σταματήσει εδώ ή εκεί ή οπουδήποτε άλλο. Αυτό είναι στεφανιογραφία. Φλέβες. Οι φλέβες λοιπόν έχουμε μία μεγάλη φλέβα της καρδιάς, η μεγαλύτερη αριστερά στεφανιαία φλέβα, η μέση και η πιο μικρή δεξιά στεφανιαία φλέβα. Που εκφύονται όλες που αποχετεύουν στον στεφανιά κόλπο. Στεφανιάς κόλπος είναι ένα μεγάλο φλεβικός κόλπος της καρδιάς που εκβάλλει στο δεξιό κόλπο. Νεύρα. Όπως είπαμε, έχει νεύρωση από το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό σύστημα. Κυρίως από το πνευμονογαστρικό
όσο αφορά τον παρασυμπαθητικό, και έχουμε διάφορους κλάδους του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Δημιουργείται ένα πλέγμα το καρδιακό, έτσι, το οποίο ρυθμίζει την καρδιά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, το νεύρο το, παρά το πνευμονογαστρικό, εκφύγει κατευθείαν από το κεντρικό νευρικό σύστημα κατευθείαν στην καρδιά. Ενώ το συμπαθητικό με πράσινο, εμέσως μέσω τη συμπαθητική αλύσου, τη θωρακική, μεταφέρεται στην καρδιά και δίνει τις εντολές. Το συμπαθητικό αυξάνει, έχει κάνει ουσιαστικά ταχυκαρδία, το παρασυμπαθητικό κάνει βράδυ καρδιά. Τι είναι στεφανιά νόσος, έτσι λοιπόν. Δηλαδή τι είναι στη θάνχη, τι είναι έμφραγμα. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν, έμφραγμα ουσιαστικά είναι, και είναι η απόφραξη των στεφανιών αρτηριών, όπως εδώ βλέπουμε. Ή από, για κάποιο λόγο, είτε από πλάκες χοληστερίνης, είτε θρόμβη αίματος, αποφράζεται η αρτηρία ξαφνικά. Άρα, μια περιοχή λοιπόν της αρτηρίας, του μυοκαρδίου, δεν αρτεύεται. Τέρμα. Αν αυτό λέγεται έφραγμα, νέκρωση νοστιμάτως λόγω ισχυμίας. Αν η απόφραξη αυτή είναι προσωρινή, δεν είναι πλήρης, λέγεται στη θάνχη. Έχουμε και σε δύο περιπτώσεις πόνο προκάρδιο. Έτσι. Άρα, εδώ είναι μια φυσιολογική αρτηρία, λοιπόν, φυσιολογική, και στην αρτηριοκλήση, λοιπόν, έχουμε απόφραξη από ο σκύριος Μαρία Χοληστερίνης. Αυτό λέγεται στεφανιά νόσος. Έτσι. Άρα, φυσιολογική αρτηρία, αρχικά μικρή τοποθέτηση πλακών λιπιδίων και ουσιαστικά σχεδόν πλήρη απόφραξη ή πλήρης. Εδώ, κάνουμε στεφανιογραφία, εδώ είναι φυσιολογικά. Εδώ ήταν έτσι όμως εδώ, είχε, βλέπετε, έχουμε σε αυτό το κόκκινο σημείο μια φράξη, μια απόφραξη. Γιατί το διαγράφει τον αυλό. Μπαίνει ο γιατρός λοιπόν με ένα ειδικό εργαλείο, αποφράσει, ξεβουλώνει την αρτηρία, βάζει ένα εσωτερικά στην αρτηρία ένα πλέγμα και ανοίγει η καρδιά πάλι εδώ. Θεραπεύτηκε. Αν αυτό πρέπει να γίνει όμως άμεσα μετά τον βάζει την απόφραξη. Εδώ. Αν παραμείνει η απόφραξη μερικές ώρες, θα νεκρωθεί αναπόφευκτα το μυοκάρδιο. Εδώ έχουμε έμφραγμα. Μόνιμη βλάβη. Εδώ, πώς φαίνεται έμφραγμα εδώ. Αυτή είναι η βλάβη που έχει πει έμφραγματος. Νεκρό μυοκάρδιο. Τι είναι bypass. Και τελειώνοντας από αυτό, τι είναι bypass. Bypass είναι, δηλαδή, έχουμε εδώ, παράδειγμα, μία αρτηρία που είναι βολωμένη. Στεφανία. Εδώ. Είναι αποφραγμένη. Αποφραγμένη. Οπότε, είτε παίρνουμε ένα φλεβικό μόσχεμα και το συνδέουμε μέσα αορτής, εκεί, στην βλάβη, εκεί που υπάρχει βλάβη. Είτε παίρνουμε μια αρτηρία, την έσω μαστική, και τη συνδέουμε κατευθείαν στον κλάδο. Είναι καλύτερα βέβαια, εννοείται, το αρτηριακό με μόσχευμα. Αυτό λέγεται bypass. Παρακάμπτεις μια περιοχή που έχει στένωση. Δηλαδή, εδώ που ήμασταν πριν, αν θέλαμε bypass, θα παίρναμε με μια φλέβα αρτηρία, δεν φάσαμε εδώ. Αυτό λέγεται bypass. Παράκαμψη της στένωσης. Άμα δεν είναι μεγάλη και δεν γίνεται αλλιώς. Και τελειώντας λοιπόν, λίγο εντάχει, λίγο την αγκιολογία, τα αγκία. Έτσι. Τι είναι αγκία. Ουσιαστικά, όπως ξέρετε, τα αγκία είναι οι αρτηρίες, καταλήγουν σε αρτηριόλια, τριχοειδή, φλεβίδια, τελικά στις φλέβες. Λοιπόν, αρτηρίες. Οι αρτηρίες λοιπόν έχουν αυτή τη μορφή περίπου, δεν έχουν βαλβίδες, άρα η ροή είναι, μπορεί να είναι μπρος και πίσω, αλλά δύσκολα. Είναι ένα. Σφίζουν αρτηρίες ανάλογα με το σύσπαση της καρδιάς, με σφιγμό της αρτηρίας. Και έχουν ελαστικές ίνες αορτή, έχουν πολλές μυϊκές ίνες όπως κερκιδιά αρτηρία και το καθεξής. Άρα έχουμε έναν έσω χιτώνα, μέσω χιτώνα μυϊκό και έναν εξωτερικό χιτώνα στην αρτηρία. Έχουμε τρεις χιτώνες, έτσι. Ο έσω χιτώνας είναι μια στιβάδα μεμβράνης, μια στιβάδα κυτάρων. Ο μέσω χιτώνας έχει λίγες μυϊκές ίνες, άρα έχουμε ακούσια λειτουργία και ο εξωτερικός χιτώνας από συνδετικό ιστό τα συνδέεται την αρτηρία με τα πέριξ ανατομικά μόρια. Και το καθεξής. Άρα τριών ειδών αρτηρίες. Ελαστικές, οι πιο μεγάλες, μυϊκές και τα αρτηριόλια. Άρα πάλι το ίδιο τρόπο, πάλι αυτή είναι μια διατομή μιας αρτηρίας. Η ιστορική στιβάδα λέγεται ενδοθήλιο. Μια μεμβράνη με μια στιβάδα κυτάρων που πενδύει τις αρτηρίες. Πάλι πως φαίνεται ακριβώς, πως είναι το ενδοθήλιο, πως είναι εδώ οι μυϊκές ίνες και ελαστικές και εξωτερικό ιστός και εξωτερική μεμβράνη. Αυτή είναι η ιστολογική εικόνα. Αυτό το ενδοθήλιο και το καθεξής. Οι κλάδοι των αρτηριών γενικά είναι τριών ειδών. Μπορεί να είναι παράβλευροι,
Άρα, στη φορά των αρτηριών, όπως είναι εδώ πράγμα 1, είναι παλίδρομη, δηλαδή να έχουμε αντίθετη φορά, να έχουμε φορά προς τα πάνω, και κάθε τελική, στο τέλος της αρτηρίας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, εδώ τους κλάδους, στο μάτι, τη δισκόπηση, βλέπουμε την οφθαλμική αρτηρία, είναι κλάδι, τελική. Τελική σημαίνει αρδεύουν μια περιοχή. Αν εδώ φραχτεί αυτή η περιοχή, τέρμα δεν έχουμε εγγύωση και νεκρώνεται αυτή η περιοχή του αφουμισθοειδή. Και τέλος, φλέβες έχουν σκοπό να παραφέρουν το αίμα στην καρδιά, έχουν βαλβίδες γιατί δεν θέλουν την παλινδρόμηση του αίματος, έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μεγάλη διαθεσιμότητα. Εδώ είναι μια αρτηρία με ισχυρό μυϊκό κύτταρο και μια φλέβα με ελάχιστες μυϊκές ίνες. Και πάλι έχουμε τρεις χιτώνες, έσω χιτώνα κύτταρο ανεδοθυλακά, ένα μέσο χιτώνα και έναν έξω χιτώνα, αλλά πολύ πιο αδύναμο και λεπτό το μέσο χιτώνα. Άρα, οι φλέβες έχουν τύχημα πιο λεπτό, δεν σφίζουν όπως οι αρτηρίες, έχουν πολλές συνδέσεις μεταξύ τους και έχουν στο εσωτερικό βαλβίδες εδώ. Βλέπετε πως είναι βαλβίδες. Έτσι ώστε το αίμα να ρέει κατευθείαν στην κατεύθυνση. Να μην ρέει ανάποδα, αντίστροφα, γιατί οι βαλβίδες εμποδίζουν αυτή τη λειτουργία. Πάλι η διαφορά αρτηρίας και φλέβας. Πάλι τέτοια, διαβάστε λίγο. Εδώ όπως φαίνεται μια τυπική αρτηρία και φλέβα. Αρτηρία αυτή. Φλέβα είναι αυτή. Συμπίπτει πάρα πολύ. Μεταξύ αυτών των δύο κυρίων αγγείων έχουμε τα τριχοειδή. Είναι τα πιο μικρά αγγεία. Έτσι, τα τριχοειδή είναι εδώ. Αυτά. Μικρά αγγεία που συνδέουν τις αρτηρίες και φλέβες και είναι θέση που γίνεται η ανταλλαγή μεταβολητών και αερίων. Έτσι. Εδώ δύο τριχοειδές. Έχει μέσα ένα τμήμα. Ένα τμήμα αρτηριακό. Ένα φλεβικό και εδώ στην ενδιάμεση περιοχή είναι το τριχοειδές με μεγάλη διαπλοκή και μεγάλο δίκτυο όπου γίνεται η όλη η μεταβολική του λειτουργία. Εδώ ουσιαστικά είναι η φυσιολογία του τριχοειδούς. Έχουμε μεγάλη πίεση όπου έχουμε στην αρχή αρτηριακή όπου έχουμε εξώθηση και φιλτράρισμα του αίματος. Στην ενδιάμεση μπορεί να έχουμε ελάχιστη κίνηση. Στο τελικό, στο φιλικό άκρο έχουμε απορρόφηση των διαφόρων μεταβολητών και παραπροϊόντων. Άρα, τα τριχοειδή επίση μπορεί να είναι συνεχή ή να έχουν οπές, πόρους δηλαδή, ή να έχουν κολποειδή, να έχουν πολύ μεγάλες οπές. Γιατί, ωραία, γιατί και αυτό, για να μπορούν να κινούνται με τα κύτταρα. Δηλαδή, κολποειδή έχουμε στο μυρό των οστών, όπου κύτταρα του αίματος, δηλαδή τα ερυθρόλευκα τα καινούργια, μπαίνουν στα κολποειδή και μεταφέρονται στη συστηματική λεωφορεία. Σημαντικό είναι ότι μεταξύ στα αρτηριόλια υπάρχουν μια περιοχή που υπάρχουν σφιχτήρες από λίγες μυϊκές ίνες, βλέπετε εδώ, σφιχτήρες, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Έτσι. Αν παράδειγμα λοιπόν ότι έχουμε σημαντικό ψύχο στα άκρα, συσπώνται μέσω του σημαντικού συστήματος στις σφιχτήρες και διακόπτει η κυκλοφορία στα άκρα, μειώνεται. Αν έχουμε αντίστοιχα ζέστη, φύσεται χάλαση αυτής της σφιχτήρες και έχουμε αγκεδιαστολή στα άκρα. Έτσι. Τέλος, μπορούμε να έχουμε επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις και αναστομώσεις αρτιοφρεβικές. Αίμα μεταφέρεται απευθείας από τα αρτηρίδια στα φρεβίδια χωρίς την παρεμβολή των τριχοειδών αγγείων. Έτσι. Νεύρος υπόψη με από το αυτόρμο σύστημα, το συμπαθητικό προκαλεί αγκιοσύσπαση, το παρασυμπαθητικό αγκιοδιαστολή. Πάντα μπαίνει σε εξάσεις αυτό, διαβάστε το. Ελεύθερες μυϊκές ίνες εννοώ, προκαλούν την άμεση νεύρωση σε αυτά τα ανατομικά στοιχεία. Έχουμε βέβαια σημαντική αγκίωση στο τείχομα των δικά των αρτηριών αλλά και των βλεβών και νεύρωση σημαντική. Έτσι. Εδώ είναι τα αγκεία των αγγείων, τα λεγόμενα, σε αρτηρίες και φλέβες. Η αιματική ροή λοιπόν δεν είναι σταθερή. Έτσι, ρυθμίζεται σημαντικά και κεντρικά την καρδιά και περιφερικά. Δηλαδή, μέσω κυρίως των αρτηριολίων. Παράδειγμα, καρδιά λοιπόν έχει αιματική ροή ανά λεπτό σε ηρεμία 250 ml το λεπτό. Αν έχουμε άσκηση έντονη, μπορεί να έχει αιματική ροή τριπλάσια, 750 ml το λεπτό. Η διαφορά βέβαια είναι μεγαλύτερη στους μύες. Όταν σε ηρεμία μπορεί να έχουμε 1 λίτρο το λεπτό, αν σε έντονη άσκηση να έχουμε 12,5 λίτρα το λεπτό. Εδώ είναι ο τρόπος που ελέγχεται η κατανομή επίσης έτσι, σε άσκηση, σε ηρεμία και σε φόρτιση. Τα ίδια. Είπαμε εδώ οι φλέβες εμποδίζουν την παλινδρόμηση εδώ με τις
μέσω των βαλβίδων τους. Ένα. Δεύτερον, επειδή οι φλέβες είναι ευπίεστες και είναι ανάμεσα στις μυκές, στις μύες, στις επόμενες μύες, εδώ βοηθάνε σημαντικά, βοηθούν την ροή του αίματος προς την καρδιά. Η λεγόμενη μυϊκή αντλία. Έτσι. Εδώ είναι με τον μυ του μυς αυτοκρημίας σε χάλαση και εδώ σύσπαση των μυών της αυτοκρημίας. Μυϊκή αντλία. Γι' αυτό λέμε μετά από χειρουργία να συσπούν τους μυς αυτοκρημίας για να έχουμε καλύτερη φλεβική επαναφορά. Τι είναι κερσί. Εδώ είναι φυσιολογικές φλέβες. Έχουμε βραβίδες που δουλεύουν. Δεν επιτρέπουν την παλινδρόμηση. Σε φλέβες που έχουν κερσούς, οι βραβίδες δεν δουλεύουν. Οπότε το αίμα παλινδρομεί πάντα. Λιμνάζει και διωγγώνεται. Αυτή η διώγγωση λοιπόν λέγεται εδώ κερσί. Εδώ. Φυσιολογική φλέβα. Φλέβα με κερσοειδή διεύρυνση. Εδώ. Αυτά εδώ λοιπόν, βλέπετε, αυτές είναι φλέβες με κερσούς. Λοιπόν, αυτή είναι η κερσή. Διώκωση των φαλικών φλεβών. Και με μεγαλύτερη κερσή είπαμε, υπόφραξη μια αρτηρία. Πάλι αρτηριολογική κίνηση, φυσιολογική αρτηρία, αποφραγμένη αρτηρία και σε αναπόθεση λιπιδίων κίτρινων, χοληστερόλης. Έτσι. Συνδυάζει διάφορα στάδια, φυσιολογικό μέχρι πλήρη αποφραξη τη αρτηρία. Άλλη μια πάθηση τελευταία που ξέρετε είναι η θρόμβωση και εμβολή. Τι είναι θρόμβωση? Θρόμβωση εδώ, νούμερο 1, είναι να πήξει το αίμα εντός του αγγείου. Κυρίως φλέβα. Και να φράξει το αγγείο. Θρόμβωση. Εμβολή είναι να έρθει αυτό το πήγμα του αίματος σε φλέβες να μεταφερθεί από τα κάτω άκρα στο πνεύμονα. Αυτό λέγεται εμβολή. Μπορεί να γίνει εμβολή βέβαια εξαρτήρης, έτσι. Αιμορραγία είναι να τρυπήσει το αγγείο. Και ανέβρεσμα είναι να έχουμε μια διεύρυνση του αγγείου, όπως λέτε εδώ, που μπορεί να σπάσει. Μπορεί να είναι πολύ συχνά ή στην αορτή, ή στα άκρα, ή στον εγκέφαλο. Οπότε αυτό σε πρώτη φάση, αυτή είναι το πρώτο ημίχρονο.